Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου κοντά μας, ο οποίος ήταν το πρόσωπο των τελευταίων ημερών, γιατί όλοι περιμέναν να μάθουν αν θα είναι κάπου υποψήφιος. Ο λόγος εκείνον τώρα και θα του κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια, Μανώλη. Καλησπέρα σε όλους. Μας βλέπουν το Πλωμάρι το όμορφο με την ελληνική σημαία πίσω μας. Σας ακούω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν θα είστε τελικά υποψήφιος ούτε στον Δήμο, ούτε στην κοινότητα, ούτε στην περιφέρεια, όχι, ούτε σε εκλογές. Είμαι αντίθετος με το σύστημα της αυτής αναλογικής. Από την πλευρά της κυβερνησιμότητας, ακολούθηκε να φέρει μεγάλη αναστάτωση και στο Δήμο ευρύτερα και στο Πλωμάρι λιγότερα, διότι δεν είναι δυνατόν να συμβουλεύσουν όλες αυτές τις δυνάμεις που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν συνεργασία, αλλά όταν πρέπει να πάρθει μια απόφαση, πρέπει να πάρθει άμεσα από κάποιους που έχουν τους ανθρώπους τους και όχι να περιμένουν να γίνει διάλογος και συναλλαγές κατά το τραπέζι, ώστε να ληφθεί μια άμεση απόφαση για ένα οποιοδήποτε μέτρο και πρόβλημα που απασχολεί τον τόπο. Βέβαια, η απλή αναλογική θα εφαρμοστεί και στις βουλευτικές εκλογές στη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Μέχρι τότε βλέπουμε. Οπότε αυτό το σύστημα θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Ακριβώς. Ελπίζοντας να αποδώσει, γιατί είναι για το καλό του τόπου, για τη λειτουργία. Ήδη πρέπει να ασχολούνται με τις εκλογές άτομα που δεν θα πρέπει να ασχοληθούν, γιατί δεν έχουν τη γνώση και την ποιότητα. Θα μου πείτε, αυτό είναι η περιπτωσία της δημοκρατίας. Η περιπτωσία της δημοκρατίας είναι να υπάρχει κυβερνησιμότητα και να πάει ο τόπος μπροστά και όχι να μένουμε στο πώς θα αποφασίσουμε. Εμείς τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί στους αγώνες για την κατάρρευση των υπηρεσιών, για τον Καλλικράτη, για όλα τα θέματα του Πλωμαρίου. Οπότε μπορεί να ανήκουμε σε διαφορετικά. Αλλά έχουμε τα ίδια, πιστεύω, για το πώς θα πάμε μπροστά. Πιστεύω έτσι να λειτουργούν όλοι οι υποψήφοι του Πλωμαρίου αυτή τη στιγμή που θα εκπροσωπήσουν τον κόσμο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα τρέξουν τα θέματα του Τοπικού Συμβουλίου. Εσύ τώρα, ποιο είναι τα άμεσα σου σχέδια, γιατί θα είσαι αντιδήματος μέχρι το τέλος Αυγούστου, τι προετοιμάζει για το Πλωμάρι? Εμείς βέβαια στο Πλωμάρι περιμένουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι πολύ ζεστό από πλευράς κόσμου. Περιμένουμε να έχουμε πολύ περισσότερες αφήξεις από πέρυσι. Έχουμε ήδη, ήταν ένα το Summer School που διοργανώνονταν στο Πολύπλο, θα είναι δύο. Περιμένουμε άμεσα να αρχίσει η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχουμε τη γιορτή του Ούζου, έχουμε τη Ρεγκάτα και άλλες εκδηλώσεις που θα παρεμβάλλονται διάμεσα, ώστε να υπάρχει κίνητρο και για τους τουρίστες αλλά και για τον ντόπιο τουρισμό των λεσβιακών να έρθει στο Πλωμάρι, να παραμείνει εδώ, να δει τις ομορφιές μας. Τα μαγαζιά όλα προετοιμάζονται όπως τα βλέπετε γύρω για να τους υποδεχθούν, είτε εστιατόρια, μπαρ κτλ. Νέες επιχειρήσεις ανοίγουν. Θετικά δηλαδή είναι τα μηνύματα. Εμείς θα ετοιμάσουμε την παραλία του Αγίου Ισιδώρου, στα Μουδέν είναι έτοιμη ήδη, να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους τουρίστες, αυτούς που θα έρθουν, ένα πολύ όμορφο Πλωμάρι και πολύ όμορφες διακοπές σε συνεργασία με όλο τον Εμπορικό Σύλλογο Πλωμαρίου. Τώρα όσον αφορά την πύλη εισόδου, που είναι ένα όνειρο όλων των πλωμαριών, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πού βρίσκονται οι εξελίξεις και οι διαδικασίες? Όπως έγραψα και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η πύλη εισόδου με πρωτοβουλία μου ανακοινήθηκε το θέμα με τη βοήθεια της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη της κ. Παπακώστα. Έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο, είδαμε τα κενά τα οποία υπήρχαν και φυσικά δεν είναι νομιμοποίηση του λιμανιού που ήταν έτσι και αλλιώς περιττή. Χρειάζονται κάποιες κατασκευές εδώ στο λιμάνι. Έχει επιλεγεί λόγω ύπαρξης κυκλοφοριακής μελέτης με περιβαλλοντικών όρων ο χώρος εδώ μπροστά στο κατάστημα Μπέρδεμα για να στηθούν εγκαταστάσεις. Θέλει και κάποια άλλα περαιτέρω πράγματα. Ήρθαν λοιπόν αντιπροσωπεία από τη Διεύθυνση Συνόρων της Ειδικής Αστυνομίας, είδε τον τόπο. Είπαμε τι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς δεν κρίθηκε, έκρινε μάλλον το λιμενικό ταμείο ο αντιπρόεδρος αυτό ότι δεν είναι χρήσιμη παρουσία μου και δεν με κάλεσαν, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εγώ επικοινωνώ απευθείας με το Υπουργείο και πιστεύω ότι σύντομα θα προχωρήσει το θέμα και είναι πολύ πιθανό να την έχουμε και φέτος, αν τελικά αποφασίσει το λιμενικό ταμείο να κάνει άμεσα τις εγκαταστάσεις. Δηλαδή, αν αρχίσουν αύριο οι εγκαταστάσεις να γίνονται, να κατασκευάζονται, που έχουμε το know-how από τις εγκαταστάσεις της Πέτρας, πιστεύω σε ένα μήνα μπορούν να έχουν τηθεί αποφάσεις και να λειτουργήσει ακόμα και φέτος η πύλη εισόδου. Βέβαια, είχε ειδοποιηθεί ο κύριος Γαλινός, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσε. Βεβαίως, με ενημέρωσε ο κύριος Γαλινός, αλλά λόγω ασθενείας του δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ο ίδιος. Και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Ταμείου έκρινε ότι εγώ δεν χρειάζεται να είμαι. Δεν πειράζει.
η ιστορία τα κρίνει αυτά. Και ο κόσμος φυσικά, οι εκλογές είναι κοντό ψαλμό αλληλούια. Όπως βεβαίως πρέπει να πούμε ότι είχαμε προγραμματίσει και πάλι είχαμε έτοιμη μελέτη για τον τόπο εδώ απέναντι μας, παίρνουμε τη συνέντευξη, να γίνει με τη διαδικασία του κατεπλήματος. Δυστυχώς ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Ταμείου έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εντάξει, ενδεχομένως θα έχει και εκείνος τον χρόνο να απαντήσει. Αν δεν ξέρω, ότι νομίζω κάνει. Γιατί δεν είναι παρόν, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θεσμικά, κάπως. Δεν μιλάμε για άτομα. Τώρα μιλάμε για θεσμούς. Δεν μιλάμε για τον. Για το ποιο είναι ο αντιπρόεδρος, μιλάμε για τον αντιπρόεδρο του Κοινωνικού Ταμείου. Μπορεί να ήταν ο οποιοδήποτε. Ναι, πρόεδρος είναι ο κ. Γαλινός. Πρόεδρος είναι ο κ. Γαλινός. Κύριος Κυριάκος Πετρέτσι, ναι. Που είναι από το Πλωμάρι. Ναι, την πλαγιά για το Πλωμάρι. Εντάξει. Οπότε, αν δεν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, σε ευχαριστήσουμε. Ναι. Και όχι, να πούμε ότι ετοιμάστε τώρα. Έχουμε ετοιμάσει ένα έργο 65.000 ευρώ περίπου μαζί με χωρίς το ΦΠΑ. Που αφορά κάποιες τιμεντοσλώσεις στις περιοχές του Πλωμαρίου, σε αγροτικές δρόμους, αγροτικούς δρόμους, αφορά την Κουρνέλα, αφορά την Καρουλιά και βεβαίως αφορά ένα πολύ σημαντικό έργο, το πλακόστρωτο στις Παύλου Κουντουριώτου, όπου θα γίνει συνολική επισκευή του. Το είχαμε υποσχεθεί και στους οδηγούς του Πλωμαρίου, τους ταξιτζίδες, και θα το κάνουμε. Για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των οχημάτων και την ασφάλεια σε συνδυασμό με τα φανάρια που θα λειτουργήσουν φέτος. Άρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του καλοκαιριού ποιες θα είναι για τα ταξί και για τα Εννοείται ότι όσο θα γίνεται η επισκευή του Πλακόστρωτου, δεν μπορούν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν ίσα μέσα από την Παύλο Κουντουριώτου, θα τους δώσουν άλλη διέξοδο. Πιο εύκολη. Βεβαίως, αρκεί να πει το λέει και το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι αυτό είναι που ενέκρινε ομόφωνα την κυκλοφοριακή μελέτη του Πλωμαρίου, με εισήγηση βέβαια δικιά μου, είναι ενέκρινε ομόφωνα και φυσικά πρέπει να αποφασίσει το ίδιο, αν θα ισχύσει και φέτος ή όχι. Οπότε, επειδή η άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω συμπληρωματικά. Γιατί η κυκλοφορία του Δημοτικού Συμβούλιο δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Αυτοί ψήφισαν τη μελέτη ομόφωνα. Το παρόν. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή οι εθνικές εκλογές είναι κοντά, ναι. Το αργότερο θα γίνει τον Οκτώβριο. Θα σε δούμε σε κάποιο. Βεβαίως. Εγώ καταρχήν τώρα, μεταξύ άλλων, ήθελα να αποδείξω και ότι εγώ δεν είμαι δεμένος σε καμία καρέκλα. Εγώ κατέβηκα στην πολιτική, φορτάτος. Άλλη να φόρταγε και συνεχίζω. Θα κοιτάξω προσωρινά τα γραφεία μου, τα δικηγορικά, παραμένω στις εξελίξεις παρών. Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Πλωμάρι στα χέρια του οποιοδήποτε και να χαλάσει αυτό που φτιάξαμε 5 χρόνια. Θα στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα καλό για τον τόπο, όχι όραμα για τον εαυτό τους. Για τον τόπο προηγείται ο τόπος και έπειτα τα υπόλοιπα. Βεβαίως και στις βουλευτικές εκλογές, όπως ξέρετε, εγώ ήμουνα μέχρι πρόσφατα βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και θα πράξουμε αναλόγως, θα είμαι παρόν. Παραμένετε δηλαδή στο κόμμα? Βέβαια, όχι. Σας λέω, θα δούμε τις εξελίξεις και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε τις διαφωνίες μας με τον πρόεδρο, με τον Πάνο, σε ορισμένα πράγματα, σε ορισμένες κινήσεις που έχει κάνει. Θα μιλήσουμε μαζί και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα είμαστε εδώ πάντως για να βοηθήσουμε τον τόπο να πάει μπροστά. Υπήρχαν τώρα και κάποιες διαφωνίες με το συνδυασμό που είμαι και εγώ υποψήφιος της Ερυφήλης και ο Τέλης. Ναι. Δεν είμαστε τώρα εδώ να. Όχι, εγώ με όλα αυτά που είπε, εντάξει, καλά τα λέει η Ερυφήλη και ο Τέλης, φίλοι. Και έχω μιλήσει εγώ και μαζί της και σε συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εκεί που στεναχωρήθηκα πάρα πολύ ήταν το θέμα του βιολογικού παθαρισμού, ο οποίος επένδυσε ο Δήμος Λέσβου και ο Δήμαρχος 750 χιλιάρικα. Φτιάξαμε το βιολογικό καινούριο από την αρχή, παραλάβαμε χάλι, μαύρο, το φτιάξαμε από την αρχή. Τα λίμματα δεν πέφτουν πια στη θάλασσα, υπάρχει μια καθαριότητα και μέσα και έξω. Αλλάξαμε όλα τα αντιοστάσια του Πλωμαρίου και δεν δέχομαι κανένας να πει ότι δεν δουλεύει. Την προκαλώ λοιπόν να έρθει, να πάμε να το δούμε μαζί για να αλλάξει και αυτή η άποψη. Όσο τα υπόλοιπα τα όνειρά της, είναι όνειρα δικά μας. Έχουμε να τα εξελίξει ακόμη περισσότερο τα δικά μας τα όνειρα. Όποιος πάει τον τόπο μου μπροστά είναι φίλος μου. Όποιος πάει πίσω δεν θέλω να συναντηθώ μαζί του. Αλλά θα έπρεπε να ρωτήσει, να της πούμε 5 πράγματα που βρίσκονται και να πει και εκείνη τις δικές της ιδέες. Το θέμα του βιολογικού πρέπει να το κάνουμε ένα ρεπορτάζ μαζί. Είτε με την κυρία Ερυφήλη μαζί. Βεβαίως, είτε... βεβαίως. Τώρα τα άλλα θέματα, επειδή είμαστε όλοι πλωμαρίτες και ασχολούμαστε με τα κοινά. Εγώ έχω το Πλωμάρι μου 10 χρόνια, έχω μεγαλώσει εδώ, γνωρίζω τα πάντα όπως τα γνωρίζουν όλοι. Ναι. Τι μας απασχολεί, τι θέλουμε,
και προσπαθούμε να αναδείξουμε τον τόπο μας. Εμείς υποψήφοι δηλαδή της Ερυφύλης Hotel Strix στο συνδυασμό. Χαίρομαι που ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα είναι υποψήφιος. Δεν μπορούμε ανθρώπους που έχουν καταγράψει ένα παρελθόν και δεν έχουν δείξει τίποτα. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που στο παρελθόν δεν έκαναν τίποτα, παρότι διαχειρίστηκαν εκατομμύρια ευρώ, εγώ συνιστώ στον κόσμο να μην του ψηφίσει. Μιλάτε για παλαιότερους δημάρχους, αντιδημάρχους κλπ. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω. Ανθρώπους που στο παρελθόν συμμετείχαν στην αυτοδιοίκηση του Πλωμαρίου και δεν προσέφεραν τίποτα στον τόπο, εξυπηρέτησαν μόνο τα ίδια συμφέροντά τους, να τους βάλει ο κόσμος στο περιθώριο. Εντάξει, ο κόσμος θα κρίνει φυσικά. Βεβαίως. Δημοκρατία έχουμε. Απλώς εγώ να. Εμείς δείξαμε ότι ακόμη και σε 5 χρόνια, αν έχεις όρεξη και θες να δουλέψεις, μπορείς να κάνεις πράγματα και να θες αποτέλεσμα. Ικανούς ανθρώπους λοιπόν, αποτελεσματικούς και όχι επαγγελματίες της πολιτικής. Και επειδή κάνουμε κουβέντα, εγώ να τονίσω ότι η κυρία Χιωτέλη είναι ενημερωμένη και από τον κύριο Μαυραγάνη και από μένα και από τα άτομα που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και κατάγοντα το πλωμάρι. Φάνηκε αυτό. Τα θέματα είναι κοινά, δηλαδή όπως θα ξέρετε εσείς. Τι θέλουμε όμως, τι όραμα έχουμε, πού θα πάμε τον τόπο. Το όραμα είναι να μείνει η νεολαία εδώ, να έχει δουλειές εδώ να δουλεύει για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Ναι. Πύλη εισόδου, αυτή τη στιγμή για φανταστείτε, λέμε την πύλη εισόδου, την πύλη εισόδου. Αν έρθουν αύριο 500 άτομα ένα καραβάκι στο πλωμάρι, δεν έχουν που να κοιμηθούν. Δεν φτάνουν ούτε τα εστιατόρια, ούτε τα κρεβάτια, ούτε τα ψωμιά που βγάζουν οι πουλί. Συνεπώς, θέλει κόσμο, νέες επιχειρήσεις που ελπίζω θα γίνουν αν ανακοινωθεί η ίδρυσή της. Μέχρι στιγμή στην Πέτρα δεν έχω δει να έχουν τέτοιες προβλήματα, γιατί πολλοί κόσμοι που θα έρθει εδώ ενδεχομένως. Η Πέτρα δεν έχει καμιά πόλη απέναντι της. Εμείς έχουμε τη Σμύρνη, 20 ναυτικά μίλια, 1,5 ώρα. Ναι, η Σμύρνη έχει 6 εκατομμύρια κόσμο. Για φανταστείτε το 1% να έρθει εδώ. Τι χαμός θα γίνει. Η δημιουργία της πύλης θα είναι πόλος έλξης επενδύσεων και από πλωμαρίτες του εξωτερικού, πλωμαρίτες που ζουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε πιστεύω θα τα απεξέλθουμε. Να πούμε κιόλας ότι σε συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Χαλαμαντάρη, μπορούμε να ανακοινώσουμε και επίσημο ότι θα αρχίσουν οι εργασίες στο Πλωμάρι Resort, ένα ξενοδοχείο με προδιαγραφές πεντάστερο, το οποίο ελπίζουμε σε ένα χρόνο ενάμιση να καταδοθεί. Ωραία, φυσικά όλες οι επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες. Με σεβασμό σε όλα τα θέματα που πρέπει στην να παράδοση, προσέξουμε. Βέβαια, στην παράδοση, αλλά και είναι και θέματα ότι θα έχουν εργασία όλη η νεολαία. Να υπάρχει δουλειά, να. Δουλειά για τον κόσμο. Να παραμείνουν και οι παραλίες ανοιχτές και όλα όσα πρέπει να. Εννοείται. Και όσον αφορά τα θέματα του πλωμαρίου, γιατί είμαστε όλοι, όπως είπα, ντόπιοι και ασχολούμαστε για το καλό του πλωμαρίου. Εμείς είμαστε, κάνουμε έναν έτοιμο αγώνα. Το ντόπιος και το νέος δεν είναι θέσφατο. Είπαμε ο κύριος Τσίπρας νέος είναι, αλλά υπάρχει και αυτός στις αντιπαθίες του. Είναι καλό εσύ που ασχολείσαι, βεβαίως με τον τόπο γιατί τον ξέρεις, αλλά θέλει να διευρύνουμε τους οριζόντες. Εντάξει, με το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσατε 4 χρόνια. Ναι, όντως. Τώρα γιατί χάλασε την πορεία προς το τέλος δηλαδή. Χάλασε διότι δεν τιμήθηκε η συνεργασία όπως έπρεπε. Νομίζω φέθηκε έντονο. Καμένος δεν του φέθηκαν όπως έπρεπε. Εντάξει. Την πάτησε. Θα φανεί στο μέλλον. Όπως λέει και ο Τίτος Βερίκιος, ο Τσίπρας είναι κακό παιδί. Θέλει προσοχή. Εντάξει. Πάντως το χρήμα έπεσε τώρα στην αγορά. Βολεύτηκαν όλοι οι γέροι, συνταξιούχοι. Εμείς όλοι που ασχολούμαστε πιστεύω να έχουμε μια καλή συνεργασία. Όποιοι εκλεγούν και για το καλό του πλωμάριου. Γιατί τα προβλήματα, όπως είπα, τα ξέρουμε όλοι, είναι κοινά. Ναι. Δεν είναι μόνο όνειρά σου, όνειρα π.χ. του μαμάκου, του παπαδάκου. Τώρα λέμε να κάνουμε το μουσείο του ναυτικού, το λέμε 20 χρόνια. Θα το κάνουμε επιτέλους. Να δούμε. Εμείς, εγώ έχω στείλει όλες τις μελέτες που είχαμε και στον κύριο Πάλι, το έχω γράψει, και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Δέδε, ανταπόκριση μέχρι στιγμή δεν είδα. Ελπίζω να δω μέχρι να φύγω. Μακάρι. Να πω και για το κλειστό μια κουβέντα. Επί ένα μήνα στέλναμε φαξ κάθε μέρα υπάλληλο τη Δημοτική Ιδιότητα στο Υπουργείο. Δυστυχώς ο Υπουργός δεν απαντούσε. Στο τέλος μας έκανε και παρατήρηση γιατί του στέλναμε φαξ κάθε μέρα. Εντάξει, ελπίζω να. Το ανακοίνωσε το κλειστό. Ακόμα. Αν δεν το ανακοίνωνε. Ενδεχομένως να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον. Μακάρι, μακάρι. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η θητεία της τωρινής κυβέρνησης. Βέβαια, εμείς μιλάμε πιο πολύ για την αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Τα είπαμε για την αυτοδιοίκηση. Ικανούς και αποτελεσματικούς, όχι κυφίλες. Ωραία. Εύχομαι με καλή επιτυχία να έχεις. Θα είναι ευχής έργο να εκλεγείς στο πλωμάρι και να μπορείς να πολεμάς και τα προβλήματα του τόπου. Ειλικρινά καλή επιτυχία. Και σε σένα.